Υπεραμείνεται των αποφάσεων και των επιλογών του το ΑΚΕΛ μετά και τις επικρίσεις που δέχεται το κόμμα, κυρίως για την επιλογή του πρώην διαπραγματευτή για τον Κυπριακό Ανδρέα Μαυρογιάννη, ως το πρόσωπο που προτιμά το πολιτικό γραφείο να είναι ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Επιχειρώντας μάλιστα να τον απαλλάξει από τις οποιασδήποτε ευθύνες καταλογίζει στην κυβέρνηση για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Δεν είναι στην κατηγορία που μπαίνουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να είναι και συνεχιστές και υπερασπιστές του Νίκου Αναστασιάδη. Την ευθύνη για τις πολιτικές αποφάσεις του Κραν Μοντανά είχε ο Νίκος Αναστασιάδης. Και θα επαναλάβω ότι συζητείται το όνομα του διπλωμάτη, του κ. Μαυρογιάννη, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε σειρά κυβερνήσεων. Πάντως, μπορεί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης να έχει πάρει προβάδισμα στην κούρσα εναντί του Αχιλλέα Δημητριάδη. Ωστόσο, στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού τα πάντα είναι ανοιχτά, καθώς αναμένεται να ακουστούν έντονες και διαφορετικές απόψεις. Η πρόταση στην οποία θα καταλήξει η Επιτροπή του Κόμματος θα διαβιβαστεί στη βάση για να τύχει έγκριση με τις οριστικές αποφάσεις του ΑΚΕΛ να λαμβάνονται στις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα πειρά εκτόξευσε και σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει αλλαγή με στελέχη της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, είτε το ΑΚΕΛ μέσω του Ανδρέα Μαυρογιάννη, είτε ο Κεντρός Χώρος μέσω του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι οξύμορο, γιατί και οι δύο, και ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Μαυρογιάννη, οι οποίοι υπηρέτησαν τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και δεν διαφώνησαν ούτε και με μία λέξη, όχι πρόταση, βλέπουμε την ίδια ώρα την αντιπολίτευση που δεν είχε κουραστεί να ασκεί κριτική, να έρχεται και να στηρίζει ή να θέλει να στηρίξει τις συγκεκριμένες προσωπικότητες. Κάλεσε μάλιστα τους ψηφοφόρους του κόμματος του να αντιληφθούν ότι η μόνη έννοια της αντιπολίτευσης είναι να φύγει ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την εξουσία και συνεπώς θα πρέπει, όπως εξήγησε, να συσπηρωθούν για να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η πρόοδος. Κατηγόρησε παράλληλα την αντιπολίτευση για τυχοδιοκτισμό, ενώ σημείωσε ότι οι δημοσκοπήσεις που κατέχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός δείχνουν ότι πόρα απέχουν από αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.